or screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μία τσάντα πουγγί που έφτιαξα και κρατάω αρκετό καιρό τώρα. Την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Η συμπεριφορά της είναι άψογη σαν τσάντα. Δεν έχει ξεχυλώσει, δεν έχει χαλάσει σε τίποτα. Είναι δοκιμασμένη λοιπόν και η πλέξη και το σχέδιο. Πάμε λοιπόν να σας τα πω όλα. Είναι μια διαφορετική πλέξη με διχρωμία. Θα σας δείξω τα υλικά που έχω αγοράσει εγώ από το Hattiebrand. Είναι το νήμα το κατενέλα 500 γραμμαρίων σε χρώμα γραφίτι και σε αυτό το lime, να το πω. Έχω αγοράσει ένα πάτο που οι διαστάσεις του είναι 20 επί 14 εκατοστά. Πήρα ένα χεράκι και έχω πάρει και το κορδόνι που περνάει για να σφίξει το πουγγί στο κλείσιμο. Όχι ότι εγώ κλείνω ποτέ από πάνω, τα σφίγγω, είμαι η χαρά του κλέφτη, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να το βάλω. Βελονάκι που χρησιμοποιώ στο κατενέλα είναι το 4,5, αλλά για να ξεκινήσω τον πάτο θα χρησιμοποιήσω 3,5 βελονάκι. Κάνω λοιπόν μια θηλιά, μπαίνω περίπου στο κέντρο του πάτου, και στη συγκεκριμένη τσάντα θα κάνω την τεχνική της αλυσίδας. Θηλιές λοιπόν γύρω γύρω στις τρύπες του πάτου και δημιουργώ μία αλυσίδα που από εκεί μετά θα ξεκινήσω τα άριχτα. Μην ξεχνάτε να τραβάτε χαλαρά το νήμα σας, να είναι χαλαρή η θηλιά, να φτάνει στην επόμενη τρύπα. Φτάνοντας στο τέλος, αφήνω μισοτελειωμένη τη θηλιά, απλά το τραβάω επάνω και μετά από την ίδια τρύπα το ξαναπερνάω από κάτω. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος για να είναι το κλείσιμο της αλυσίδας αυτής ομοιόμορφο και να μην ξεχωρίζει πουθενά. Δείτε. Από κάτω στερεώνουμε τις ουρές μας με όποιο τρόπο, έτσι κι αλλιώς δεν θα φαίνεται. Μετά θα μπει το ύφασμα για την επένδυση. Αφήνω λοιπόν αυτό το βελονάκι πια. Παίρνω το κανονικό βελονάκι που θα κάνω όλη την τσάντα. Μπαίνω σε μια οποιαδήποτε από τις θηλιές της αλυσίδας που έχω δημιουργήσει και ενώνω το νήμα μου. Το νήμα που χρησιμοποιώ για το βασικό μου χρώμα είναι το γκρι. Με το γκρι λοιπόν θα ξεκινήσω. Ένα άριχτο στη μία αλυσίδα, δύο άριχτα στην επόμενη. Ένα άριχτο στη μία αλυσίδα. Όταν φτάσω όμως στη γωνία, κάνω από δύο άριχτα σε κάθε γωνία. Επειδή είναι γωνία και θέλω να δώσω πόντους. Συνεχίζω ένα άριχτο, δύο άριχτα. Ένα, δύο. Έφτασα στη γωνία, δύο στον ένα πόντο, δύο και στον άλλον όμως. Ολοκλήρωσα τη σειρά μου.
έκλεισα με άριχτο και συνεχίζω στη δεύτερη σειρά που κάνω πάλι άριχτα. Συνεχίζω λοιπόν σε κάθε πόντο ένα άριχτο. Μέσα, αν μπορείτε να δείτε, πλέκω και την ουρά από το νήμα μου, για να μην έχω πολλές κλωστές, πολλά νήματα μετά να εξέχουν. Έφτασα στη γωνία μου. Αυτή είναι η δύο γωνιακή μου πόντι. Στον κάθε πόντο από αυτούς τους δύο κάνω από δύο, από τρία άριχτα. Να και ο διπλανός, δύο, τρία άριχτα. Ένα άριχτο και στην κοντή πλευρά, σε κάθε πόντο, μέχρι να φτάσω στη γωνία. Φτάνοντας στο τέλος, έχω μετρήσει τους πόντους μου και έχω 84 πόντους. Κλείνω με βουβό στον αρχικό μου πόντο. Αν διαιρέσουμε το 84 δια 6, που είναι το πολλαπλάσιο για το σχέδιο που χρειάζομαι, είναι ακριβώς. Θα κάνω άλλη μία σειρά όμως και επειδή το βλέπω ότι είναι λίγο μικρό, θέλω να το μεγαλώσω, θα πρέπει να προσθέσω πολλαπλάσιο των 6 για να είναι ok. Αφού λοιπόν είμαι ήδη ok με τους 84, θα προσθέσω 2 λοιπόν σε αυτή τη γωνία που προσθέτω. Και 2 4 και 2 6 και 2 8, 9 10, 11 12. Άρα θα προσθέσω κανονικά τις αυξήσεις μου στις γωνίες, 2 σε κάθε γωνιακό, και από ένα πόντο σε κάθε πλευρά, οπότε προσθέτω και μεγαλώνω τη βάση για το πουγγί μου με 2 σετ των 6. Είναι όμως όλα ίσια μοιρασμένα και ομοιόμορφα. Δεν θα μου βγει πουθενά στραβό. Ξεκινάω λοιπόν κατευθείαν με την αύξησή μου, γιατί είμαι περίπου στη μέση της πλευράς μου, κάνοντας 2 άριχτα μαζί. Συνεχίζω με ένα άριχτο μέχρι τη γωνία μου που θα κάνω τις αυξήσεις. Να σας πω ότι αν εσείς το θέλετε ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι το κάνω εγώ, θα προσθέσετε άλλους 6 πόντους. Πάλι έτσι ομοιόμορφα. Ή θα κάνετε άλλη μια σειρά μόνο με τις αυξήσεις στις γωνίες. Οπότε έχετε προσθέσει άλλους 6 πόντους. Ένα σετ που χρειάζεστε. Να σας πω την αλήθεια, τελειώνοντας το πουγγί μου, θα προτιμούσα και εγώ να έχω κάνει άλλη μία σειρά με αυξήσεις στις γωνίες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει και έτσι είναι μια χαρά. Να, και εδώ στο κέντρο πρόσθεσα άλλον έναν. Στη στενή πλευρά του πάτου μου. Η γωνιακή μου πόντι που κάνω τις αυξήσεις, 2 θα κάνω σε κάθε πόντο, άρα έχω προσθέσει 2 πόντους. Έφτασα λοιπόν τους 96 πόντους, που είναι πολλαπλάσιο του 6. Είμαι έτοιμη για να αρχίσω το σχέδιό μου. Ξεκινάω λοιπόν. Στον πρώτο μου πόντο κάνω ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι δίπλα, στον επόμενο πόντο δηλαδή. Έχω κάνει 2 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα. Αφήνω ένα πόντο κενό και στον επόμενο κάνω ποδαράκι. Συνεχίζω στον επόμενο ποδαράκι και πάλι στον επόμενο, δηλαδή 3 ποδαράκια. Εδώ έχω 2, αλλά όταν γυρίσω θα κάνω άλλο ένα για να κάνω ωραία ένωση.
μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό και πάω στο επόμενο. Τρία ποδαράκια, στους επόμενους τρεις πόντους. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω κενό και στον επόμενο ποδαράκι. Τρία ποδαράκια στους επόμενους τρεις πόντους. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ. Φτάνοντας στο τέλος, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο και ο τελευταίος μου πόντος είναι το ποδαράκι που χρώσταγα για να κλείσω. Η πρώτη σειρά του σχεδίου μας ήταν τόσο εύκολη και μόλις τελείωσε. Αφήνουμε σε αναμονή αυτό το νήμα, τραβάω αρκετό να μην ξυλωθεί και παίρνω το άλλο μου χρώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε. Και πάμε. Πιάνουμε οποιοδήποτε πόντο της από κάτω σειράς που έχουμε αφήσει κενό. Ενώνουμε το νήμα μας. Και κάνουμε 1, 2. Δύο αλυσίδες για το κενό που θέλουμε και μπαίνουμε στον ίδιο πόντο για να δημιουργήσουμε ένα ποδαράκι. Τι έχω κάνει? Ένα V με δύο αλυσίδες ενδιάμεσα. Παίρνω νήμα, θα πάω στον επόμενο πόντο που έχω αφήσει κενό την προηγούμενη σειρά. Ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο κενό μου. Ποδαράκι, δύο αλυσίδες, στον ίδιο πόντο ποδαράκι. Δημιουργούμε αυτά τα V στην προηγούμενη σειρά. Συνεχίζουμε όλη μας τη σειρά έτσι. Έχω φτάσει στο σημείο που είναι το νήμα, το γκρι, η αναμονή που έχω αφήσει. Εδώ λοιπόν θέλω να σας δείξω ότι το αφήνουμε πίσω από τη δουλειά που κάνουμε τώρα, την αναμονή μας, και συνεχίζουμε από μπροστά να κάνουμε τα V. Και συνεχίζω μέχρι να φτάσω στο τέλος. Φτάνοντας στο τέλος, ενώνω με βουβό. Λοιπόν, αφού έκλεισα τη σειρά μου, τη δεύτερη, με το άλλο χρώμα, έχω πάει στην αναμονή, είμαι στον πόντο αυτό, πάω με βουβό και στον επόμενο πόντο και μπροστά μου έχω το κενό που έχω αφήσει. Τι κάνω? Παίρνω νήμα και μπαίνω πιάνοντας και τα δύο χρώματα μαζί και κάνω ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι πιάνοντας και τα δύο χρώματα μαζί. Τρίτο. Σετ με τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα. Πάμε, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε στο επόμενο κενό πιάνοντας πάλι και τα δύο χρώματα μαζί. Δεν ξεχνάμε να τα πιάσουμε και τα δύο μαζί. Περνάμε δηλαδή με το βελονάκι μας μέσα στην τρύπα κάτω και από τα δύο και κάνουμε άλλο ένα σετ με τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε για το επόμενο σετ. Έτσι συνεχίζουμε όλη μας τη σειρά με σετ από τρία ποδαράκια μέσα στο κενό που χωρίζονται με μία αλυσίδα ανάμεσά τους.
θα πρέπει να σας πω ότι όταν φτάνουμε στο σημείο που έχουμε την αναμονή με το κίτρινο νήμα, με το άλλο σας χρώμα, τη βγάζουμε απ' έξω. Προσέξτε, μην το ξεχάσετε. Πάντα η αναμονή απ' έξω από το δεύτερο χρώμα μας. Και συνεχίζουμε περνώντας από πάνω, κανονικά. Έφτασα στο τέλος, ενώνω με βουβό, κάνω άλλο ένα βουβό, να φτάσω στον ακριανό πόντο για να είμαι έτοιμη να μπω στο κενό, τραβάω το νήμα μου για να μου ξυλωθεί και τα αφήνω να μονεί. Τελείωσε και αυτή η σειρά. Πάμε να σας δείξω και την τελευταία σειρά με το δεύτερο χρώμα μας. Τι κάνουμε με αυτό? Τέσσερις αλυσίδες, παίρνω νήμα και μπαίνω μόνο στο κίτρινο και κάνω ένα ποδαράκι. Τι έχω κάνει? Ένα V. Πάμε, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε μόνο στο κίτρινο, κάτω από το κίτρινο. Ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ποδαράκι για να κάνω το V μου. Κίτρινο νήμα, αγκαλιάζω μόνο το χρώμα μου το δεύτερο, κάνω ποδαράκι, δύο αλυσίδες και ποδαράκι. Ενώ με το βασικό μου χρώμα πιάνω και τις δύο σειρές μαζί και τα δύο χρώματα, με το δεύτερο χρώμα μου πιάνω μόνο αυτό. Να το. Και στην επόμενη σειρά τι θα κάνουμε? Πάλι πάμε στο γκρι και κάνουμε τρία ποδαράκια με την αλυσίδα στη μέση. Ό,τι κάναμε και στην προηγούμενη σειρά. Πιάνοντας και τα δύο χρώματα μαζί. Και, να το, θα δημιουργούνται αυτοί οι ρόμβοι με το δεύτερο χρώμα μας. Αυτή είναι η πλέξη, φίλες μου, τόσο απλή. Θα το προχωρήσω, θα του δώσω ύψος και θα τα πούμε σε λίγο. Αφού έκανα ένα κομμάτι, το οποίο είναι 25 εκατοστά, εγώ θα σταματήσω εδώ για να κάνω και λίγο επάνω που μου μένει μονόχρωμο, το γκρι. Εννοείται ότι δεν σας αρκεί αυτό το μέγεθος. Συνεχίζετε κάνοντας και άλλες σειρές. Όταν αποφασίσετε όμως ότι θέλετε να σταματήσετε, κανονικά κλείνετε με το δεύτερο χρώμα σας, όπως ενώνουμε με βουβό, κόβουμε το νήμα και το στερεώνουμε. Από το νήμα αυτό, το δεύτερο χρώμα, δεν χρειάστηκε σχεδόν ούτε μισή μπομπίνα. Το έξω νήμα λοιπόν, το δεύτερο νήμα, χρειάζεται λίγο. Δείτε πόσο πολύ μου έχει μείνει. Το βασικό μου όμως χρώμα, που στη δική μου περίπτωση είναι ο γραφίτης, κοντεύει να τελειώσει. Άλλος ένας λόγος λοιπόν που σταμάτησα εδώ είναι γιατί επάνω θέλω να κάνω μονόχρωμο για να βάλω τις στρίπες μου και όλα αυτά, οπότε έπρεπε να σταματήσω για να μην χρειαστεί να πάρω κι άλλο νήμα. Σας το λέω λοιπόν για να ξέρετε τι χρειάζεται και αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη τσάντα, να ξέρετε ότι από το δεύτερο χρώμα δεν θα έχετε κανένα θέμα, από το βασικό σας χρώμα όμως, από το δεύτερο χρώμα όμως θα χρειαστεί να πάρετε κι άλλο. Πάμε να σας δείξω πως τελειώνουμε. Εδώ λοιπόν θα ξεκινάγαμε την σειρά με τον γκρι. Τι θα κάνω? Παίρνω νήμα και κάνω ό,τι έκανα μέχρι τώρα, αλλά όχι με ποδαράκι, με άριχτο. Τρία άριχτα, ένα άριχτο ακόμα, πιάνοντας και τα δύο χρώματα μαζί. Στο κενό μου τρία άριχτα και αντί για τη μία αλυσίδα, θα κάνω κανονικά ένα άριχτο, πιάνοντας και τα δύο χρώματα μαζί. Φτάνοντας στο τέλος, ο τελευταίος μου πόντος είναι πιάνω και τα δύο χρώματα μαζί και κάνω
και κάνω ένα άριχτο, κλείνω με βουβό. Απλά, η επόμενη σειρά μου είναι άριχτα, κανονικά ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Η δεύτερη σειρά λοιπόν με άριχτα. Αφού έκανα και τη δεύτερη σειρά, γυρνάω την τσάντα μου και στο πλάι βρίσκω το κέντρο, στις στενές πλευρές. Τα κέντρα λοιπόν και στις δύο στενές πλευρές, γιατί θέλω να βάλω τις καμάρες που θα πιάσω μετά το χερούλι μου. Βρίσκω το κέντρο και βάζω ένα σημάδι. Πάμε στην άλλη στενή πλευρά, θα κάνω το ίδιο. Βρίσκω το κέντρο και βάζω ένα σημάδι. Βέβαια δεν αρκούμε μόνο σε αυτό. Θα μετρήσω τους πόντους μου από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη και τις δύο πλευρές για να δω ότι είμαι ακριβώς στη μέση. Ότι έχω ίδιους πόντους και από τις δύο πλευρές. Έχω ξεκινήσει λοιπόν την επόμενη σειρά με άριχτα. Μέχρι το ποντοδείκτη μου. Φτάνοντας εκεί, ένα πόντο πριν και ένα μετά, τρεις πόντους δηλαδή, θα βάλω και θα ενώσω την καμάρα μου. Θα την μπλέξω μαζί. Στον πόντο δείκτη, στον πόντο αριστερά και στον πόντο δεξιά, μπλέκω την καμάρα μου μαζί. Δύο πόντι. Τρεις πόντι. Να το. Από την εξωτερική πλευρά της τσάντας έχω κάνει την αναμονή που θα βάλω το χερούλι μου. Θα μου πείτε γιατί δεν έβαλα μετά κρυκάκι ανοιγόμενο. Θα σας πω την αλήθεια. Μου έχει τύχει καθημερινή τσάντα να είμαι έξω στα μαγαζιά και από το βάρος, γιατί σας έχω πει ότι εγώ στην τσάντα μου βάζω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, άνοιξε το κρυκάκι και μου έπεσε η τσάντα και άδειασε. Προτιμώ λοιπόν κάτι πιο σταθερό στις καθημερινές τσάντες, που να μπορεί να σηκώσει βάρος. Έβαλα λοιπόν και το δεύτερο. Το επόμενο βήμα μου είναι να κάνω τις τρυπούλες που θα περάσει το κορδόνι μας. Βρίσκω τις τέσσερις γωνίες και μετά ισομοιράζω. Δύο τρύπες θα κάνω σε κάθε στενή πλευρά και τέσσερις τρύπες θα κάνω σε κάθε φαρδιά πλευρά. Για να μην τις κάνω λοιπόν κουτουρού, μετράω τους πόντους μου και μοιράζω ίσια την τσάντα μου. Τέσσερις τρύπες λοιπόν σε κάθε φαρδιά πλευρά και δύο σε κάθε στενή. Ξεκινάω λοιπόν την επόμενη σειρά μου, κανονικά με τα άριχτα. Και όταν φτάσω ένα πόντο πριν τον ποντοδείκτη, τον ποντοδείκτη και τον επόμενο, δεν θα τους πλέξω αυτούς τους πόντους, παρά θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα τους προσπεράσω. Δείτε, περνάει το κορδόνι μου τώρα μέσα. Και συνεχίζω. Ένας πόντος πριν τον ποντοδείκτη, ο ποντοδείκτης και ο επόμενος είναι τρεις πόντοι. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, τους προσπερνάω και συνεχίζω τα άριχτα. Συνεχίζω άριχτα στα άριχτα, όταν φτάνω στον ποντοδείκτη μου, τρεις πόντους δεν τους πλέκω, παρακάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα και συνεχίζω.
Έκανα λοιπόν όλες μου τις τρύπες, ολοκλήρωσα τη σειρά και συνεχίζω ως εξής. Άριχτα, στα άριχτα, και όταν φτάσω σε αυτές τις τρεις αλυσίδες, δεν θα κάνω τρεις πόντους, θα κάνω δύο. Δύο άριχτα. Γιατί θέλω να μου μαζέψει ελάχιστη η τσάντα μου, να μην ξεχυλώσει. Συνεχίζω με άριχτα. Δύο άριχτα λοιπόν στην τρύπα μου, αντί για τρία, και συνεχίζω τα κανονικά μου άριχτα. Και γλυκά γλυκά θα μαζέψει λίγο η τσάντα. Μη φανταστείτε τίποτα τρομερό, όσο χρειάζεται. Ό,τι είχαμε να κάνουμε από θέμα υποχρεωτικής δουλειάς, το κάναμε. Τις τρύπες μου, το κλείσιμο, η τσάντα μου έχει φτάσει τα 27 εκατοστά ύψος. Τώρα, αν έχετε άλλο νήμα, συνεχίστε να κάνετε κι άλλες. Εγώ δεν έχω άλλο νήμα, ίσα ίσα με φτάνει για την τελευταία σειρά που θέλω να κάνω και την τσαχπινιά μου. Οπότε, είμαι στην τελευταία σειρά. Λοιπόν, μπαίνω σαν είναι να κάνω άριχτο. Στρίβω το βελονάκι μου, μία στροφή ολόκληρη και κάνω το άριχτο μετά. Μπαίνω, παίρνω νήμα και δεν το κάνω το άριχτο, χαλαρά, μία στροφή το βελονάκι μου και κάνω το άριχτο. Μπαίνω, βγάζω νήμα, χαλαρά, μία στροφή ολόκληρη και βγάζω νήμα. Είναι κάτι σαν την πλέξη κάβουρας. Είναι ελάχιστα διαφορετικό το αποτέλεσμα. Απλά είναι πιο εύκολο. Κάποιες κυρίες δυσκολεύονται στον κάβουρα. Δοκιμάστε μου λοιπόν αυτό που είναι πιο απλό και πιο εύκολο. Μη σφίγγετε το νήμα σας, γιατί μετά βγαίνει δύσκολα. Χαλαρά το νήμα, γυρνάμε το βελονάκι μια στροφή και το βγάζουμε. Έφτασα στο τέλος, ένωσα με βουβό. Εγώ με τον κλασικό μου τρόπο βγάζω το νήμα μου και το ξαναπερνάω από την πίσω πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνω ποτέ χοντράδα στην ένωση. Αυτό που μου περισσεύει το στερεώνω με τη βελόνα μου. Πώς περνάμε το λουρί? Από την μπροστινή πλευρά της τσάντας μπαίνω, βγαίνω από πίσω προς τα έξω. Ξεκινάω πάντα δηλαδή από το λουρί που θα κρέμεται και μπαίνω, βγαίνω, μπαίνω, βγαίνω. Ο τρόπος που μοίρασα τις τρυπούλες που έκανα είναι ο τρόπος που πρέπει για να γίνει το πουγγί σωστά σουρωμένο μετά. Στο πλάι δηλαδή, το κομμάτι πρέπει να είναι από μέσα για να σουρώσει σωστά το πουγγί. Προτελευταία τρύπα, μέσα, έξω και τελείωσα. Δείτε, σούρωσε. Σε αυτό το πουγγί δεν θα βάλω κρόση, έχω πάρει δύο απλά stop που τα βάζουμε στο τελείωμα και απλά το στερεώνουμε με τη βιδούλα του.
ας κάνω και τις τελευταίες μου τσαχπινιές. Έχω πάρει αυτό το ταμπελάκι, handmade, και θα το προσαρμόσω στην μπροστινή πλευρά της τσάντας μου. Είναι πολύ εύκολο, από πίσω στερεώνεται με το μεταλλικό. Ωραίο, ε! Τη μεταλλική βάση και το σφίγγουμε. Μ' αρέσει. Το λουράκι μου. Ας κάνω και κάτι τελευταίο. Έχω αυτό το καμπανάκι. Το καμπανάκι για τις φούντες. Θα κόψω λοιπόν λίγα κομμάτια νήμα και από τα δύο χρώματα θα την κάνω δίχρωμη τη φούντα μου. Μπορείτε να την κάνετε σε ό,τι μήκος θέλετε εσείς, μικρή φούντα, μεγαλύτερη φούντα. Επίσης τα καμπανάκια αυτά υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, αυτό είναι το μικρό μέγεθος. Το με 10 νήματα χωράει μέσα αυτό το καμπανάκι. Δεν θέλουμε ούτε πολλά γιατί δεν θα μπαίνει, ούτε και λίγα γιατί θα φύγουνε. Πάμε λοιπόν, βγάζουμε τη βιδούλα από πάνω. Και προσαρμόζουμε μέσα, πιέζουμε μέσα τα νήματα. Τα βάζω καλά μέσα και θα βάλω τη βιδούλα πάνω. Όσο σφίγγουμε τη βίδα, τόσο σφίγγει και τα νήματα μέσα. Θα τα ισιώσω με το ψαλίδι μου. Και δεν ξεχνάμε τις ακρούλες, τις σκέμε λίγο, γιατί αλλιώς θα μαδίσει. Την περνάω με ένα κρυκάκι στην καμάρα και είμαι έτοιμη. Έκανα την τσάντα μου, έβαλα και τις τσαχπινιές μου. Το μόνο που έμεινε είναι το δυσκολότερο σημείο, η επένδυση. Αυτή λοιπόν θα την κάνω με την ησυχία μου και θα σας δείξω φωτογραφίες στο τέλος. Δεν είναι πολύ όμορφη? Να το λοιπόν το πουγγί μου. Εύχομαι να σας άρεσε και εσάς. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα γιατί το κρατάω αρκετό καιρό τώρα που το έχω κάνει. Αν σας άρεσε λοιπόν και εσάς το βίντεο, πατήστε like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Και ελάτε μαζί μου στο Facebook και στο Instagram να κάνουμε όμορφη παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο.